Ο σύνδεσμος των Blue Devils έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία δύο χρόνια. Ποια είναι η προσφορά όλων των ανθρώπων που βρίσκονται σήμερα εδώ, αν και κάποιοι αποουσιάζουν, και ποια είναι η προσφορά του συνδέσμου προς τον Σύλλογο? Καταρχήν θα πω καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες και όλους τους φιλάθλους και υγεία. Ο σκοπός του συνδέσμου ξεκίνησε από το 2009. Έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ. Ο σκοπός μας ήταν να ξυπνήσουμε όλο το νησί, να φέρουμε όλο το φύλαθλο κόσμο στο γήπεδο, από μικρά παιδιά, μεγάλους. Αυτό που ζούσαμε και την δεκαετία του 80, γιατί ήταν με την αθλητική νοσηγός και όλες τις ομάδες του νησιού μας μεγάλες. Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες. Σε ένα μεγάλο μέρος το έχουμε καταφέρει και πέρυσι αποδείξαμε πάρα πολύ. Φέραμε πολύ κόσμο στο γήπεδο. Είχαμε φτάσει στη σημείο να έχουμε και 2.000 κόσμο και πάρα πολύ. Δημιουργήσαμε φοβερές ατμόσφαιρες. Όλο αυτό βέβαια έγινε με μεγάλο κόπο, με τα παιδιά εδώ όλα μαζί, με μυογένεια, με αγάπη. Και πιστεύω ότι δουλέψαμε αρκετά. Λοιπόν, ένας ο μεγάλος σκοπός ήταν αυτός. Και ένας άλλος σκοπός είναι να στηρίζουμε την ομάδα μας και στις δύσκολες καταστάσεις, όταν ένα παιχνίδι στραβώσει, να ψυχώσουμε τους παίχτες μας και να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Να νιώσουμε κι εμείς, αφού είμαστε μακριά από μεγάλες πόλεις, στην επαρχία, να νιώσουμε κι εμείς το ποδόσφαιρο που αγαπάμε πάρα πολύ. Απ' έξω από το γήπεδο, έχουμε παίξει και μπάλα κάποια παιδιά από εδώ μέσα και προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Λοιπόν, με αυτόν τον κόπο έχουμε καταφέρει και κάποια παιδιά 13, 14 νεολαία, το οποίο έχουν ξεφύγει λίγο, έχουν πάει σε καφετέρες και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα το καταφέραμε και το μαζέψαμε στο γήπεδο. Και τους έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ και έχουν μπει σε έναν σωστό δρόμο. Λοιπόν, αυτό όμως το τελευταίο καιρό κάπως μας έχει χαλάσει. Με τις, αυτά που έχουν κάνει τις ανακοινώσεις από την ΕΦΣ και δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι φορείς, το να μας απαγορεύουν να ανάβουμε κάπου εδώ, να πετάμε τα χαρτάκια μας όπως μεγάλες ομάδες και ούτω καθεξής. Εμάς, ένας ο μεγάλος μας στόχος ήταν ο σύνδεσμός μας να φτάσει όπως είναι το όνειρό μας, να το κάνουμε μπομπονέρα, ένα από τους μεγάλους μας στόχους, πάνω την εξέδρα. Σε κάποια πράγματα το καταφέραμε. Φέτος, με αυτά που έχουν κάνει με τις τιμωρίες, τιμωρήσαν πολλές φορές την ομάδα μας με χρηματικό ποσό για τα κάποια γόνα, για τα φυτά και έναν άλλο από αυτά. Και εμείς δεν είχαμε και ψυχολογία στην εξέδρα να δημιουργήσουμε κάτι που κάναμε κάθε Κυριακή διαφορετικό. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Για διάφορους λόγους, για το καπνό, για το κάθε εξής. Αυτό το πράγμα εμείς ιδρώσαμε πάρα πολύ για να το καταφέρουμε να το φτάσουμε σε ένα σημείο. Αυτό όμως πρέπει να το δουν πολύ οι αρμόδιοι φορείς, ότι αυτό τον κόπο εμείς που ιδρώσαμε να φέρουμε τον κόσμο ξανά στο γήπεδο, να μας τον κάνουν να το διώχνουν ξανά στο γήπεδο, γιατί κάποιοι αφιλάβδοι ακούν στο γήπεδο όχι μόνο να δουν το ποδόσφαιρο, αλλά να δουν κάτι διαφορετικό από την εξέδρα. Να ζήσουν και αυτοί μια γιορτή. Εμείς προσπαθούσαμε να κάνουμε κάθε Κυριακή το ποδόσφαιρο γιορτή. Να φέρουμε στο φύλλο κόσμο, παιδιά, οικογένειες. Και τόσο Θεό το είχαμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα μέσα έχουμε χάσει και τις ιδέες τι μπορούμε να κάνουμε κάθε Κυριακή, κάθε αγώνα. Δεν μπορούμε να βρούμε κάποιες ιδέες, μας απαγορεύουν να κάνουμε το κάθε τι. Το ένα μεγάλο μας παράπονο είναι πάρα πολύ αυτό εδώ, αυτή τη στιγμή που και δεν είμαστε και εμείς συμπαγείς για αυτό το πράγμα. Έχει κάπως ξενερώσει λίγο ο κόσμος. Το δεύτερο πράγμα είναι που η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται βαθμολογικά πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά. Η ομάδα μας, όπως ξέρουμε όλοι, είναι καινούρια. Είναι από το 2005 ο Δίκος έχει ιδρυθεί. Έχει καταφέρει πολλά πράγματα από ό,τι άλλες ομάδες, όπως είναι η Αθλητική Ένωση Κόσ και Ανταγώνας, που είναι πολύ ιστορικές μας του νησιού. Καταφέραμε να φτάσουμε την ομάδα σε πολύ μεγάλο επίπεδο. Ξυπνήσαμε τις άλλες ομάδες, έγινε ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα του νησιού. Και οι ομάδες που μας πήραν τα πρωταθλήματα ξαφνικά άρχισαν και διαλούσαν. Αυτό που κάναμε εμείς. Και δεν μας αφήσανε να βγούμε εμείς μπροστά, για διάφορο λόγο φταίμε κι εμείς, το οποίο μπορούσαμε με τον κόσμο στο άλλο να κρατήσουμε σε πολύ ψηλό επίπεδο του νησιού της ΚΟΠ, τους φιλάθλους και όλους τους ποδοσφαιριστές. Αυτό το πράγμα και ζητάμε από τους φιλάθλους όλου του νησιού. Η ομάδα μας είναι ψηλά, είναι πρώτη, να έρχονται στο γήπεδο. Πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα μας. Έχει ανάγκη από όλο το φύλαθλο κόσμο να έρθει κοντά μας.
και να δουν και οι αρμόδιοι φορείς από την έψη είναι υπεύθυνοι να μας αφήσουν να κάνουμε αυτό που κάναμε τόσο χρόνο και τόσο καιρό, αυτά τα τελευταία 3 χρόνια, αυτό που διοργανώνουμε. Δεν είναι κακό, ούτε προσφέρουμε έκτροπα στο γήπεδο, ούτε βανδαλισμούς και διάφορα πράγματα. Εμείς το πόσο το αγαπάμε σε αθλητικά πλαίσια. Διοργανώνουμε πράγματα πάντα μέσα σε αθλητικά πλαίσια. Και όχι κακά και άσχημα πράγματα που κάνουν άλλες ομάδες. Το οποίο βλέπουμε τον τελευταίο καιρό οι άλλες ομάδες συνεχίζουν να κάνουν κάποια πράγματα και δεν βλέπουμε να γίνει κάτι. Με εμάς όλοι κάτι βρίσκουν πόδιο και μας τιμωράνε. Οι Blue Devils πώς είδαν αυτό που πήγε να γίνει το καλοκαίρι με την συνένωση που τελικά δεν προχώρησε και πώς βλέπουν όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στον Ανταγόρα και στην ΑΕΚΟ? Εμείς είμαστε υπέρμαχοι της ιδέας της ένωσης, αν θυμάστε καλά. Το πρώτο που θέλαμε δεν μας πειράζει ούτε καν το όνομα. Το μόνο που θέλαμε ήταν η έδρα στο πλήρη για πολλούς και διάφορους λόγους, για γεωγραφικούς, για τον κόσμο, για οτιδήποτε άλλο είχαμε ξανατονίσει και επανειλημμένο αυτό. Δεν έγινε για τους λόγους που τους ξέρουν τα μεγάλα τηλεφάκια. Μας λυπεί όπως είναι τώρα ο Ανταγόρας που διάλεξε, πάρα πολύ. Μας λυπεί αυτό που γίνεται με την ΑΕΚΟ, να φέρουν παίκτες τέτοια εποχή, αντί να παίρνουν παίκτες. Δεν μας τιμάει καθόλου σαν νησί. Αυτή τη στιγμή πόσα μέλη αριθμεί ο Σύνδεσμος Φιλάθλων του ΑΟ Δικαίου και αν πιστεύεις ότι αυτή η προσπάθεια που κάνετε θα έλεγε κανείς ότι μαζεύει περισσότερα παιδιά στο γήπεδο και τα γλιτώνει έτσι από κάποιους άλλους πειρασμούς που υπάρχουν έξω στην κοινωνία. Τα εγγεγραμμένη μέλη του συνδέσμου μας αυτή τη στιγμή είναι στα 310, 315. Εκεί είχαμε γίνει τα μέλη και σίγουρα έχουμε πετύχει αυτό το σκοπό που θέλαμε αρκεί να μαζέψουμε την νεολαία στο γήπεδο, έστω και στην εξέδρα. Το έχουμε καταφέρει πιστεύω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και δεν έχουν φύγει από κάποια άλλα διάφορα καφετέρειες, βόλτες με τα μηχανάκια, σούζες και τέτοια. Αρχοντικά, σημειώστε. Αυτά. Επειδή σε αυτούς τους πιτσιρικάδες θα έλεγε κανείς ότι αρέσουν και αυτά τα καπνογόνα, αρέσουν αυτά τα φανταχτερά τέλος πάντων που γίνονται στις εξέδρες. Πιστεύεις ότι με αυτό που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα, για να το πούμε έτσι και κάπως λαϊκά, έχουν ξενερώσει και δεν έρχονται τόσο πολύ στο γήπεδο όσο ερχόντουσαν στην αρχή? Σίγουρα έχουν ξενερώσει τα παιδιά γιατί από ανέκαθεν που ανάβουν τα καπνογόνα, μάλλον αν κάθε πιτσιρικά στην εξέδρα πει στο ανάψει τα καπνογόνα. Και θέλω να μάθουν εκεί να τα πιτσιρικά θα ανάβουν τα καπνογόνα, εκεί να θέλουν να πετάγουν τα χαρτάκια μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Και έτσι το βλέπω τώρα λίγο δύσκολο που μας έχουν κάνει να ξαναμαζέψουν πάλι τόσα πιτσιρικά στο γήπεδο. Λοιπόν, βλέπουμε ότι φέτος οι Blue Devils ακολουθούν και λίγο τα σημεία των καιρών που αφορούν την οικονομική κρίση που πλήττει όλη τη χώρα και μετά τη λαχιοφόρο αγορά που είχε βγει, αν θυμάμαι καλά, πριν 2 μήνες που αφορούσε μια δωρεοπιταγή από το σούπερ μάρκετ Βασιλιάδης, βγάλετε και μια νέα λαχιοφόρο που αφορά 200 ευρώ νομίζω πετρέλαιο από το πρατήριο Γκρον Καυσίμων του Ηλία Μαρίνο. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Μας έρθει η ιδέα μέσω στο συμβούλιο που κάναμε εδώ πέρα με τα παιδιά που συμφωνήσαμε έτσι να προσφέρουμε κάτι στο χωριό μας και γενικά στο νησί μας αυτή τη δωρεπιταγή, τα 200 ευρώ, ώστε να καλέσουμε τον κόσμο να μας ενισχύσει και εμάς λίγο οικονομικά, άσχετα την καταπίεση που του έχουμε ρίξει αυτό το διάστημα και του ζητούμε συγγνώμη, αλλά το κάνουμε το καλό της ομάδας και το καλό του χωριού μας πάνω απ' όλα. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσουμε για τη στήριξή τους. Κάτι άλλο. Είναι ένα δωράκι για παιδί που προσφέρει όσο να είναι στον κόσμο για την κρίση που υπάρχει. Μπορεί να κάποιος να το χρησιμοποιήσει σαν πετρέλαιο θέρμανσης ή σαν βενζίνη ή οτιδήποτε. Για αυτή τη λαχιοφόρο αγορά που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη, μέχρι πότε θα είναι? Μέχρι τις 24. 24 Ιανουαρίου θα γίνει η πλήρωση εγώ στα γραφεία του συνδέσμου. Παρακαλούμε τον κόσμο να μας στηρίξει όσο δυνατόν μπορεί περισσότερο. Τίποτα άλλο. Μεγάλη ένδειξη στον κόσμο για την Κυριακή που έχουμε ένα σημαντικό τέτοιο με τον αέρα στο γήπεδο μας. Να σου ξαναδούμε στο γήπεδο. 12.30 ώρα είναι το. 12.30 ώρα στο γήπεδο μας. Αυτά. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστούμε και υγεία. Σαν παλιός ποδοσφαιριστής της ομάδας, πήγες και εσύ σε αυτό το κλαμπ των Blue Devils, αν θυμάμαι καλά από φέτος. Ωστόσο, έχεις παρακολουθήσει εδώ και αρκετά χρόνια όλα τα εντός έδρας τουλάχιστον παιχνίδια της ομάδας. Και εκτός, σημείωσε το Γιώργο. Πώς κρίνεις την ομάδα την περσινή, μια ομάδα που έχασε στην τελευταία στροφή το πρωτάθλημα, και πώς την φετινή? Εγώ φέτος πήγα
στο σύνδεσμο με τα υπόλοιπα παιδιά και βλέπω και εγώ από τη μεριά μου που δεν ακολουθούσα το σύνδεσμο και βλέπω τώρα από τη μεριά μου ότι μπράβο στα παιδιά τόσο ένα-δύο χρόνια ήταν έχουν μεγάλη υπομονή. Και βλέπω μία εγώ στο βήμα του συνδέσμου και έχω δει ωραία πράγματα, ωραίες στιγμές. Σαν παλιός ποδοσφαιριστής που δεν τα είχαμε εμείς στη δεκαετία του 90. Και από τη μεριά μου και εγώ βοηθάω όσο μπορώ και από το φούρνο κάποια πράγματα που φεύγουν για την ομάδα, βοηθάμε και εμείς. Τώρα δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Η ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα και υγεία, ευτυχία, καλή χρονιά. Λοιπόν, νομίζω ότι μέχρι στιγμής ο Σύνδεσμος τα έχει καταφέρει πολύ καλά σε αυτή την πορεία του. Σε περίπτωση όμως που η ομάδα δεν πάρει το πρωτάθλημα, επειδή τον βλέπουμε αυτό να γίνεται ο Σύνδεσμος, σε περίπτωση που η ομάδα δεν πάρει το πρωτάθλημα και δεν καταφέρει να ανέβει και αλλάξει το χρόνο το στόχο της, οι Blue Devils θα συνεχίσουν να υπάρχουν? Εννοείται αυτό. Εννοείται. Μαζί και στα άσχημα, μαζί και στα καλά. Που για ένα μεγάλο διάστημα τόσο εσύ όσο και ο Πέτρος θα έλεγε κανείς ότι ήσαν στο τεχνικό team της ομάδας, έστω και ήσαν φροντιστές. Πώς ζήσατε όλη αυτή την πορεία της ομάδας μέχρι τώρα και ποιες διαφορές πιστεύεις ότι υπάρχουν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά? Καταρχήν για μας και για μένα και για τον Πέτρο προσωπικά και για μένα προσωπικά ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία. Ξανά νιώσα το ποδοσφαιρικό πράγμα πολύ κοντά μου. Σαν να έπαιζα εγώ ήδη μέσα από μια και που δεν μπορούσα να παίξω μέσα. Ήμασταν απ' έξω, αλλά το νιώσαμε πολύ, πολύ έντονα αυτό το πράγμα. Αλλά λόγω επαγγελματικού σκοπού δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε όσο μπορούσαμε μέχρι τέλος. Οι διαφορές που βλέπουμε είναι στο κλίμα των παιχτών. Βλέπουμε άλλη ψυχολογία, άλλη αγάπη. Εντάξει, αυτό είναι και ο ρόλος του προπονητή. Δεν μας αφορά και τόσο πολύ, αλλά βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα στην ομάδα. Πιο αγαπημένη, πιο αυτό. Αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Βλέπουμε και την ομάδα μας ότι φέτος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Έχουμε και το καλό υλικό. Πέρσι πιστεύω ότι χάσαμε το πρωτάθλημα με δικιά μας βλακεία, ήταν στο χέρι μας. Δεν είμαστε εμείς οι παράγοντες που προσωπικά μπορούσαμε να κάνουμε κάτι να μας πόνεσε, στεναχωρηθήκαμε, αλλά συνεχίσουμε πάλι τον ίδιο σκοπό. Η ομάδα μας πάει καλά, το νιώσαμε πάρα πολύ έντονα αυτό το πράγμα, πολύ έντονα. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο, μαζί με το υπόλοιπα που έχω πει, ότι εδώ τα παιδιά είμαστε όλοι σε μια ηλικία να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είμαστε παιδιά 13-14, είμαστε όλοι σοβαρά παιδιά, με οικογένειες και έχουμε κάνει τεράστιο πολλές φορές να αφήνουμε τις γυναίκες μας, να αφήνουμε εδώ τις οικογένειές μας για να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι στα δωδεκάνησα, ότι δεν είμαστε παιδιά άφροι και δημιουργούμε έτοιμα. Αυτό που κάνουμε είναι κάτι πολύ σοβαρό και αγάπη. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό το πράγμα. Κάνουμε μεγάλη έκκληση λοιπόν σε όλο τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο, να μην φοβάται και ευχαριστούμε όλους τους έχουν στο γήπεδο και στηρίζουν την ομάδα μας, το φύλαθρο κόσμο που αγοράζει λαμπούς οτιδήποτε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα παλιά παιδιά του συνδέσμου που έχουν αποχωρήσει, όπως ήταν ο Μιχάλης ο Πίτσης, ο Νετάρος ο Κονσεβαστός, ο Σταμάτης ο Καμπουράκης, ο Δημήτρης ο Ήλιος που ήταν ο παλιός πρόεδρος, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και όλα τα παιδιά και μας βοηθάει και τώρα. Και τα παιδιά να ξέρετε ονομαστικά είναι ο νομικός Κυπρέος, Πέτρος ο Κατσούλης, Μιχάλης Μαρίνος, εγώ είμαι Σάββας Πατζηβασίλης, ο Λίγας ο Ζήκος, το παιδί που απουσιάζει είναι ο Κώστας και η Χρυμπάρη, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μας μίλησε και ο κύριος Ζοβρέτης. Ο Μαρίνος ο Τάσος, ο Γιώργος ο Βρέτης. Ο Νικήτας. Ο Νικηταράς. Αυτά όλα τα παιδιά ήταν ήρωες στο σύνδεσμο και βοηθάνε πάρα πάρα πολύ. Με αυτά τα πράγματα θα ήθελα να κλείσω και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εμείς θέλουμε τον κόσμο να είναι κοντά μας, να είναι δίπλα μας σε κάθε στιγμή της ομάδας και του συνδέσμου.
και στις χαρές και στις λύπες, να μας στηρίζουν όσο μπορούν και για αυτή με τη συμμετοχή τους και πάνω απ' όλα στο γήπεδο. Κάθε Κυριακή όταν πει η ομάδα μας εντός έδρας, να βρίσκονται κοντά μας, να βρίσκονται στο γήπεδο. Όπως είμαστε πριν κάποιες αγωνιστικές που γεμίζαμε τις εξέδρες, έτσι και τώρα θέλουμε να είναι ο κόσμος κοντά μας. Θερμή παράκληση και στο συμβούλιο από την ΕΦΣ, εκεί σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην Ομοσπονδία αυτή την τέλος πάντων, γιατί δεν μας αφήνουν να δούμε αυτά τα καπνογόνα. Αυτή τη φανταστική ατμόσφαιρα που φτιάχναμε κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Αυτό είναι το παράπονο μας, το μεγάλο παράπονο είναι αυτό. Τα χαρτάκια μας, τα πράγματα. Τα καπνογόνα μας, τα χαρτάκια μας, τα βεγγαλικά. Τα πια. Ναι. Δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα πολύ φανταστικά και αυτό έχει σταματήσει. Και περιμένουμε από μια απάντηση. Από να μας πούνε κάτι, τι συμβαίνει, γιατί όλες τις ομάδες πάντα την πληρώνει ο δίκαιος. Μέσω του Διάφκα Σπορτ να μας ενημερώσουν μέσα από τα σχόλιά τους το λόγο που δεν έρχονται στο γήπεδο ή έχουν γίνει κάποιες παρεξηγήσεις. Και αν μπορούν να μας στείλουν ένα επίσημο έγγραφο να μας ξέρουν εμάς τι μας γίνεται. Να μας στείλουν ένα επίσημο έγγραφο την ΕΦΣ, τι συμβαίνει, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Τους παρακαλάμε πάρα πολύ, περιμένουμε αγωνία να μας πούνε τι γίνεται.